Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταρένιο, για την έτσι, προσφώνηση. Σας υπόσχομαι θα κοιτάω το χρονόμετρο, να είμαι στον χρόνο που πρέπει. Λοιπόν, η παρουσίαση που... Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ την Ξένιος Πόλη, τους διοργανωτές, την εταιρεία Cardet, όπως επίσης και το... και τη φιλοξενία από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία. Η παρουσίαση που θα κάνω έχει τίτλο «Εφαρμογές τριζιάς των γραφικών στο πολιτισμό». Δεν θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, προφανώς. Ξέρω ότι και οι ώρες είναι δύσκολες, αλλά και πρέπει απλά να σας δώσω μια κεντρική ιδέα περίπου τι κάνουμε ως τμήμα. Λοιπόν, λέγομαι Χρήστος Αναγνωστόπουλος, τυχάνει αυτή την περίοδο να είμαι και πρόεδρος στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι από τον τίτλο και μόνο, ως τμήμα έχουμε στόχο την ουσιαστικά τη σύνθεση των πολιτισμικών σπουδών με την πληροφορική ως επιστήμη, όχι μόνο ως εργαλείο, γιατί αν δούμε την πληροφορική όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως επιστήμη, σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Το τμήμα μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχουμε 18 τμήματα, είμαστε διασκορπισμένοι σε 6 νησιά. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι πουλάμε και τη θάλασσα για τον ήλιο. Λοιπόν, λίγα λόγια για το τμήμα. Σας είπα ότι ουσιαστικά έχουμε μέλη ΔΕΠ, συναδέλφους από διάφορους χώρους, διάφορα πεδία, όχι μόνο της πληροφορικής, οπτικοακουστικά, μουσιολόγους, αρχαιολόγους, περιβαλλοντολόγους. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε, μάλλον θα έλεγα ότι είμαστε ένα πολυεπιστημονικό πεδίο. Προσωπικά συμμετέχω και σε ένα από τα εργαστήρια του τμήματος τα ερευνητικά που λέγεται Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας. Θα βρούμε κάποια στιγμή ένα πιο μοντέρνο όνομα που να έχει και κάποια άλλα πεδία. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2000 από πολύ οραματιστές συναδέλφους. Λοιπόν, λίγα λόγια για αυτό που θα πούμε. Σας είπα ότι δεν θα μιλήσουμε πολύ τεχνικά. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τριζιάστα γραφικά στον χώρο του πολιτισμού. Τα τριζιάστα γραφικά δεν είναι καθαρά πληροφορική. Είναι σε κάποιο σημείο ακουμπούν και το χώρο της τέχνης. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, ό,τι μπορείτε απλά να συγκρατήσετε είναι ότι τριζιάστα γραφικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκτήσουμε ή να δημιουργήσουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και είμαστε ικανοί να χρησιμοποιήσουμε λογισμικά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μοντέλα ακόμα και για αντικείμενα τα οποία δεν υπάρχουν. Θα δείτε και κάποια παραδείγματα παρακάτω. Ο δεύτερος τρόπος που έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος το τελευταίο καιρό είναι αυτός που εκμεταλλεύεται το πεδίο της φωτογραμμετρίας. Και ο τρίτος είναι λίγο πιο πρακτικός, χρησιμοποιώντας ακριβό εξοπλισμό, όπως είναι οι τριζιάστες σαρωτές. Και προφανώς είναι εξοπλισμός που είναι δύσκολο πολλές φορές να έχει κάποιος στη διάθεσή του. Λοιπόν, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να φτιάξει τριζιάστατα μοντέλα, χρησιμοποιώντας λογισμικό, κάποια λογισμικά. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα μια αναπαράσταση ενός αρχαίου ναού στη Μυτιλίνη. Δεν υπάρχει προφανώς στην κατάσταση που βλέπετε. Είναι όμως αποτέλεσμα μιας σημαντικής εργασίας διδακτορικής διατριβής ενός από τους διδάκτορές μας, ο οποίος αρχαιολόγος είναι, χρησιμοποίησε τέτοιου είδους λογισμικό, έτσι ώστε να κάνει μια αρκετά καλή αναπαράσταση, πιστή κατά τη γνώμη τη δική του και σύμφωνα βέβαια και με βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και μια πρώτερη γνώση για το πώς μπορεί να είναι ένας τέτοιος ναός, αν για παράδειγμα διασώζονται κάποια μέρη του σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας. Εδώ ουσιαστικά βλέπετε ότι το τοποθέτησε και στο φυσικό του περιβάλλον, άρα δημιούργησε και ένα βίντεο έτσι ώστε να φαίνεται το δημιούργημά του όσο δυνατόν και πιο ρεαλιστικό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα πριν είναι ότι χρειάζεται κάποιος να είναι και λίγο καλλιτέχνης. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα πώς από κομμάτια ενός μέρους του ναού και με τη χρήση βιβλιογραφικών πηγών, αυτό που έκανε ήταν να κάνει μια αναπαράσταση στη μετόπη, αν δεν κάνω λάθος, ενός ανάγλυφου. Άρα λοιπόν χρησιμοποίησε γνώση που υπήρχε έτσι ώστε να φτιάξει κάτι το οποίο να
αναπαριστά κάπως την πραγματικότητα. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δεύτερο μέρος που αφορά αυτό το πεδίο που σας είπα, τη φωτογραμμετρία, η όλη ιστορία βασίζεται στο γεγονός ότι κάποιος μπορεί να φτιάξει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο ή μια αναπαράσταση χρησιμοποιώντας ένα πλήθος από δυσδιάστατες εικόνες. Και επειδή τώρα, το τελευταίο καιρό, η τεχνολογία έχει οριμάσει αρκετά έτσι ώστε να έχουμε και αρκετή υπολογιστική ισχύ, αλλά και πλέον οι φωτογραφικές μηχανές να είναι σε πολύ καλή ανάλυση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κάποιος τέτοια εργαλεία και αυτή η τεχνολογία σου να δημιουργήσει ωραία πράγματα. Για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε φωτογραμμετρία στο εργαστήριο όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνουμε σάρωση σε κάποια όστρακα από αρχαίο αγγείο και δεν είχαμε τον εξοπλισμό που έπρεπε. Δηλαδή δεν είχαμε ένα τριζάστατο σαρωτή. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να το κάνουμε φωτογραμμετρία. Και πέτυχε και μάλιστα και πολύ καλά. Λίγα λόγια, τι κάνει φωτογραμμετρία. Χρειάζεται, όπως σας είπα πριν και βλέπετε, αν βλέπετε στα κόκκινα πάνω γράμματα, ότι χρειαζόμαστε αλληλοκαλυπτόμενες φωτογραφίες ενός αντικειμένου. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε περιμετρικά γύρω-γύρω από ένα αντικείμενο, με κάποιο σωστό τρόπο βέβαια, όχι έτσι τυχαία, κάποιες φωτογραφίες, μπορούμε αυτές τις φωτογραφίες μετά να τις περάσουμε σε ένα λογισμικό, να ανακαλύψει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τις κάνουν να φαίνεται ότι είναι αναλύωτα ανάλογα με τις όψεις που εμείς λαμβάνουμε. Το λογισμικό αργότερα με κάποιους αλγορίθμους να τις συνδυάσει τις φωτογραφίες και τελικά να έχουμε ένα τρισδιάστατο πλέγμα του αντικειμένου. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά σημεία που εντοπίζονται ότι είναι σημαντικά. Συνδυάζονται, φτιάχνεται το πλέγμα. Το πλέγμα βέβαια είναι σκελετός. Μπορεί όμως το λογισμικό και με την παρέμβαση δική μας να χρησιμοποιήσει και τις φωτογραφίες που ήδη έχουν ληφθεί και να έχουμε αυτό που σας είπα πριν, να έχουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός αντικειμένου που προφανώς υπάρχει και μετά να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό που λέω να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, σκεφτείτε στην περίπτωσή μας τα όστρακα τα οποία έχουμε φωτογραφίσει και στην πράξη τα φτιάξαμε τρισδιάστατα μοντέλα, μετά τα κόψαμε, τα σπάσαμε, κάνουμε μετρήσεις, άρα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποίησαμε φωτογραμμετρία είναι να κάνουμε μετρήσεις σε κάποια δέντρα, απολυθωμένα δέντρα. Εδώ βλέπετε ένα σύστημα, ένα μικρό δέντρο με ρίζες στο απολυθωμένο δάσος της Λέσβου. Με φωτογραμμετρία, φωτογραφίες γύρω-γύρω, στο Photoscan, ένα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε κάτω. Προφανώς δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, δεν είναι τραβάν φωτογραφίες και βγαίνουν. Υπάρχει ένας σωστός τρόπος που πρέπει να ληφθούν οι φωτογραφίες, φωτισμός, σωστή γωνία και μετά βεβαίως να υπάρχει και χρόνος για διόρθωση στο μοντέλο το οποίο προκύπτει. Αντίστοιχα και εδώ βλέπετε κάποια μοντέλα έτσι όπως έχουν ληφθεί. Και έχουν παραχθεί ουσιαστικά με φωτογραμμετρία. Είναι μοντέλα από το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο. Βεβαίως, η φωτογραμμετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο και για αντικείμενα τα οποία έχουν ένα, ας το πούμε, σχετικά μικρό μέγεθος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για μεγαλύτερες εκτάσεις. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ένα μέρος από τις φωτογραφίες οι οποίες χρησιμοποίησαμε όταν θέλαμε να κάνουμε αναπαράσταση, τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός χώρου μιας ανασκαφής. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε ένα κομμάτι της ανασκαφής πλήρως τεκμηριωμένο με την έννοια των μετρήσεων προφανώς, άρα λοιπόν το έχουμε αποτυπώσει έτσι όπως είναι, χωρίς να έχουμε την ανάγκη να έχουμε έναν σαρωτή, τρισδιάστατο σαρωτή, έναν ακριβό εξοπλισμό, για να κάνουμε την αντίστοιχη διαδικασία απλά με άλλον τρόπο. Και επίσης, κάτι που δεν έχουμε, αλλά ελπίζουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να έχουμε, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της φωτογραμμετρίας για να αποτυπώσουμε ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις, απλά χρησιμοποιώντας φωτογραφίες οι οποίες έχουν ληφθεί με κατάλληλο εξοπλισμό, με κάποιο drone. Το συγκεκριμένο εξοπλισμό περιμένουμε να τον αποκτήσουμε σε κάποια από τα προγράμματα τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί. Θα σας πω δύο λόγια σε λίγο. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε και σε ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις. Και όχι μόνο σε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερα μνημεία στο μυαλό μας, αν θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε τα αντίστοιχα μοντέλα.
Λοιπόν, και πάμε και στο τρίτο τρόπο απόκτησης ενός τρισδιάστατου μοντέλου, όταν κάποιος έχει την τύχη να έχει στα χέρια του ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τύπο ακριβού εξοπλισμού που σας είπα πριν, τρισδιάστατο σαρωτή. Ο τρισδιάστατος σαρωτής είναι ό,τι ακριβώς και ένα σαρωτής, ένα σκάνερ που έχετε, μόνο που δεν σκανάρει σε δύο διαστάσεις, σκανάρει σε τρεις διαστάσεις. Και δεν σκανάρει μόνο λαμβάνοντας πληροφορία βάθους, αλλά πλέον έχουν δυνατότητα να συνδυάζουν και τη φωτογραφία που βλέπουν, άρα να παίρνουν και χρωματική πληροφορία και να κάνουν και πολύ ακριβέστερα μοντέλα από αυτά που στην αρχή δημιουργούσαν όταν πρώτο είχαν βγει. Έτσι προφανώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Στο κάτω μέρος δεξιά βλέπετε έναν από τους συνεργάτες του εργαστηρίου με έναν από αυτούς τους σκάνερ που έχουμε, τουλάχιστον τη τύχη να έχουμε μέχρι στιγμής. Μην ανησυχείτε. Αυτή είναι μια διαφάνεια που απλά σας λέει ότι δεν παίρνουμε μόνο βάθος, χύψη Z σε κάθε σημείο, παίρνουμε και μια φωτεινότητα, παίρνουμε και χρώμα, άρα μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από μια απλή, από ένα απλό πλέγμα, έτσι όπως μπορεί κάποιος να θέλει να δημιουργήσει. Πώς κάνουμε σάρωση ενός μνημείου? Με πολύ απλά λόγια, γιατί σας είπα ότι η διαδικασία γενικώς, όλη η διασωλήνωση αυτής της επεξεργασίας είναι πολύ επίπονη και αρκετά πολύπλοκη. Με απλά λόγια, αν θέλουμε να σαρώσουμε ένα κτίριο, θα πρέπει να γυρίσουμε το σκάνερ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, όχι αυτά τα τέσσερα που βλέπετε τώρα. Είναι ακόμα ένα ερευνητικό πρόβλημα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σκάνερς. Η λογική λοιπόν είναι να σκανάρουμε από διαφορετικές όψεις. Αυτά τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε θα πρέπει να τα ενώσουμε μεταξύ τους. Και αφού τα ενώσουμε μεταξύ τους, το μεγάλο μέρος της δουλειάς είναι αυτό που θεωρητικά θα βλέπατε, αν ήταν λίγο πιο μεγάλη η οθόνη, ο μεγάλος κύκλος που λέει πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να το επεξεργαστούμε. Άρα παίρνουμε τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά μπαίνει μέσα και πολύ μεγάλος θόρυβος. Και αυτόν τον θόρυβο πρέπει να μπούμε σιγά σιγά και να τον, με κατάλληλο τρόπο, να τον αποκόψουμε. Και βεβαίως να βελτιώσουμε το μοντέλο, γιατί λάθη θα υπάρχουν. Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η διαδικασία θέλει και λίγο εκτός από γνώση. Έχει και κάποια σημεία που χρειάζεται και μια καλλιτεχνική φλέβα από κάποιον. Και στο τέλος θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό το οποίο παραδίδουμε να μπορεί ο άλλος να το διαβάσει, να μπορεί να το δει. Έχει τύχει πολλές φορές να παραδίδουμε κάτι σε μια υπηρεσία και να μην μπορεί να το δει. Γιατί δεν έχει το κατάλληλο υπολογιστή. Ή γιατί αργότερα αλλάζει κάτι και δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Παραδείγματα, μόνο απλά για να δείτε, έτσι για να χορτάσει λίγο το μάτι τι μπορεί να κάνει. Μνημεία δεν είναι μόνο τα κτίρια, αρχεία κτλ. Εδώ βλέπουμε μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς, μια βάρκα που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο ως μνημείο πολιτισμού. Είχε έρθει με αυτή ο Βενιζέλος στη Μυτιλίνη κτλ. Εδώ είναι ένα βιντεάκι το οποίο είμαι σίγουρος, χωρίς να το δοκιμάσω, δεν θα παίζει πάλι, γιατί το έχω κάνει και εγώ embed, αλλά δεν θα παίζει. Θα δοκιμάσω όμως. Δεν παίζει. Ήταν ένα βιντεάκι απλά για να δείτε ότι εδώ δεν είναι εικόνα. Έκανε ένα γύρο από. Μάλλον η ιστορία ποια είναι. Είχε γίνει ένα σεισμός πέρσι στην Μυτιλίνη, στη Βρύσα. Είχαμε πάει λοιπόν κάποιοι συνεργάτες μας και κάναν αποτύπωση με 3D scanner σε κάποια σημεία. Έτσι, μόνο και μόνο για να έχουν μια πλήρη αποτύπωση και να το δώσουν αργότερα στο αντίστοιχο Υπουργείο για να προβούν στις αποζημιώσεις. Λοιπόν, ένα βιντεάκι που απλά τα βλέπατε σε ένα γύρο 360, πώς έχουμε αποκτήσει αυτή την πληροφορία από εκείνο το σημείο που έγινε το σκανάρισμα. Λοιπόν, και τελειώνει η παρουσίαση η συγκεκριμένη, απλά αναφέροντας ένα από τα τρία προγράμματα που έχουμε, που περιμένουμε να, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει η χρηματοδότηση στο εργαστήριό μας. Ένα από αυτά, και θέλω να το πω, είναι στη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Λίγα λόγια είχε πει πριν ο κύριος Γενικός. Είμαστε στο πρόγραμμα αυτό, το τμήμα το δικό μας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η κεντρική ιδέα είναι πια να βρούμε μνημεία εμείς στην Ελλάδα από τη Ρόδο, τα οποία χρειάζονται την δική μας παρέμβαση όσον αφορά την αποτύπωση της σημερινής τους κατάστασης και την ψηφιακή τους ανακατασκευή. Όχι κατασκευή πραγματικά μέσα, σαν ψηφιακή ανακατασκευή. Παράδειγμα, το μεσαιωνικό κάστρο της Χάλκης, που δεν διασώζεται σε καλή κατάσταση. Οπότε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε αποτύπωση όπως είναι τώρα και μετά να κάνουμε ένα ψηφιακή
reconstruction, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης να κάνουμε και σάρωση και τεκμηρίωση μνημείων που διασώζονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως είναι για παράδειγμα μεγάλα μνημεία, μεγάλα κτίρια στην μεσονική πόλη της Ρόδου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα που ήθελα να σας πω. Κλείνω μόνο με το κομμάτι ότι τα 3D δεν είναι μόνο βλέπω κάτι, είναι δημιουργώ ένα μοντέλο το οποίο μετά μπορώ να το παράξω με τεχνολογία του 3D printing, οπότε κλείνει και ένας κύκλος από ένα πραγματικό αντικείμενο, πάμε σε τριζάστατο μοντέλο και μετά πάλι σε πραγματικό αντικείμενο διαφόρων διαστάσεων και επίσης και σε ό,τι αριθμό θέλουμε. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή από κοντά.